φήμιση τώρα θα τιμωρούνται με βάση τις διατάξεις για την εξύβριξη. Αυτό βέβαια θα πρέπει να το ερμηνεύσουν και οι δικαστές. Είναι μια άποψη όμως που ακαδημαϊκά έτσι έχει προβληθεί τελευταία. Και για τη συκοφαντική δυσφήμιση υπάρχει το πρόβλημα ότι επειδή καταρχήθηκε η απλή δυσφήμιση, καταργήθηκε και η διάταξη του 367 του ποινικού κώδικα που μιλούσε ότι εάν υπάρχει δικαιολογημένο συμφέρον, υπάρχει ένα θέμα κοινωνικού ενδιαφέροντος, τα τέμπη φερρυπίνη. Κάποιο άλλο μείζον γεγονός. Τότε εκεί έρωταν, θα μπορούσε να αρθεί ο άδικος χαρακτήρας της πράξης, δεδομένου ότι υπήρχε ένα θέμα που ήταν έτσι, ευλόγου κοινωνικού ενδιαφέροντος και αφορούσε πολύ κόσμο και ο κόσμος ήθελε να πληροφορηθεί και η πληροφόρηση μπορεί να μην ήταν πάντα η πλέον διασταυρωμένη ή η απολύτως αληθής. Άρα η άποψή σας είναι ότι όλα δυσχεραίνουν, δηλαδή πολύ πιο εύκολα θα μπαίνει κάποιος φυλακή. Ναι, και επίσης όσον αφορά εσάς τους δημοσιογράφους, ότι μπαίνετε πλέον σε ένα πιο στόχαστο, σε αυτό που στην Αμερική λένε και ονομάζουν και σαν slaps, σαν δηλαδή αγωγές. Κύριε Τσιλώνη, πείτε μου κάτι, τι ισχύει για το διαδίκτυο, γιατί υπάρχει μια πολύ άδικη διαφοροποίηση. Εμείς, παραδείγματος χάρη, όταν κάποιος καταδικαστεί, δεν μπορούμε να βγάλουμε τη φωτογραφία και να πούμε το όνομά του. Στο διαδίκτυο όμως, απευθείας, ή όποιος κατηγορείται για ένα έγκλημα, ενώ στο διαδίκτυο γράφουν ονόματα, φωτογραφίες, τα πάντα. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο το οποίο να ισχύει με τον ίδιο τρόπο και στο διαδίκτυο, γιατί πάρα πολύ κινείται η δισογραφία και διαδικτυακά. Κανονικά σε αυτές τις περιπτώσεις λαμβάνεται, ας πούμε, ένας ύποπτος γιατί έκλεψε 10 σπίτια στη Νέα Πόλη ή έκανε 10 διαρρέξεις στον Τρίλοφο. Τότε μόνο με άδεια του εισαγγελέα μπορεί να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία και η φωτογραφία του. Σε εμάς ισχύει το ίδιο στο διαδίκτυο, γιατί και στο νομίζω διαδίκτυο, δεν ισχύει. Και στο διαδίκτυο το ίδιο πράγμα ισχύει. Βέβαια υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα σε ποιο βαθμό το διαδίκτυο θεωρείται μέσω μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Αυτό έχει βέβαια να κάνει και άμεση σχέση με τον ιστότοπο, με το πώς πηγαίνουν σε έναν ιστότοπο. Αν ο ιστότοπος τσιλώνης.gr έχει 200.000 επισκέψεις το μήνα, άστε, τότε είναι και θέμα δηλαδή επισκεψιμότητας και στοιχείων. Σε γενικές γραμμές, τι πρέπει να πούμε στον κόσμο σε σχέση με τον νέο ποινικό κώδικα, κύριε Τσιλώνη? Ότι όλοι μπορούμε να πούμε φυλακή, ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ας ψάξουμε λίγο να δούμε τα αδικήματα τα οποία ουσιαστικά έχουν πολύ αυστηρότερη τιμωρία. Ναι, αυτό λέτε. Αυστηροποιείται το πλαίσιο για συμπεριφορές που κανείς δεν θα πίστευε μέχρι πρότινος ότι θα μπορούσε να καταλήξει στη φυλακή στην Ελλάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, δείτε τα λοιπόν, εν όψη του Πάσχα είπαμε και της Ανάστασης, είπαμε να σας ενημερώσουμε. Κύριε Τσιλώνη, πριν να σας αποχαιρετήσω, είστε πρόεδρος διοντολογίας του Δικηγορικού Συλλόγου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου. Πολλά Μάλιστα. χρόνια είστε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ήθελα λίγο να μου σχολιάσετε δύο έτσι ειδήσεις σημερινές. Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η Τουρκία θα στηρίξει την προσφυγή της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ. Αυτό ήταν αναμενόμενο ότι θα γίνει. Υπάρχει μια όξυνση μεταξύ των σχέσεων Τουρκίας και Ισραήλ. Η Τουρκία έχει πάρει εξ αρχής θέση υπέρ της Χαμάς και των Παλαιστινίων. Έχουν υπάρξει και συναντήσεις με τους ηγέτες της Χαμάς, με τον ηγέτη της Χαμάς, τον Χανίγια, στην Άγκυρα. Οπότε, αν κάτι δεδομένο θα συμβεί, δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερα όσον αφορά τη διεθνή στάση του συγκεκριμένου θέματος, απλώς συνιστά μια περαιτέρω όξυνση των σχέσεων Τουρκίας και Ισραήλ. Και ένταλμα σύλληψης του Νετανιάχου ετοιμάζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και εδώ θυμάμαι πολλές κουβέντες μας στο παρελθόν. Ναι, έτσι. Αυτό οφείλω να πω ότι ήμασταν οι πρώτοι στην Ελλάδα, ίσως και διεθνώς, που το αναφέραμε τηλεοπτικά. Βέβαια, και εγώ προσωπικά πίστευα ότι αυτό μπορεί να γίνει σε 5-10 χρόνια. Σε καμία περίπτωση δεν πίστευα ότι μπορεί να γίνει τώρα. Είναι λίγο ασυνήθιστο το γεγονός εδώ ότι υπάρχει μια εκ των προτέρων παραφιλολογία και συζήτηση για το τι μπορεί να γίνει που δεν έχει γίνει ακόμα. Δηλαδή συνήθως τα εντάλματα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου βγαίνουν και μετά συζητιούνται. Εδώ συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο και φυσικά έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Ισραήλ είναι μια σπουδαία δύναμη. Παρόλο που Οπότε τι πρέπει να προετοιμαστεί.
Ίσως είναι και μια κίτρινη κάρτα ότι ξέρεις, αν συνεχίσει θα το κάνουμε, αλλά δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως τι ισχύ έχουν αυτά τα εντάλματα. Η ισχύ τους είναι πάρα πολύ μεγάλη, υπό την έννοια ότι εφόσον ένα διεθνές δικαστήριο. Δεν τους βρίσκουν ποτέ. Ναι, εφόσον ένα διεθνές δικαστήριο λέει ότι έχω δικαιοδοσία, αυτό σημαίνει ότι ο Νετανιάχου και οποιοδήποτε Νετανιάχου και ένας Έλληνας πρωθυπουργός αν αναστηθήσει του δεν μπορεί να πάει στο Παρίσι, δεν μπορεί να πάει στις Βρυξέλλες, δεν μπορεί να πάει στην Αυστραλία, δεν μπορεί να πάει στη Νέα Ζηλανδία, μπορεί να πάει σε κάποια άλλα κράτη τα οποία δεν έχουν γίνει μέρη και δεν έχουν υπογράψει το καταστατικό της Ρώμης. Ουσιαστικά δηλαδή του δυσχεραίνει λίγο την ζωή, αν καταλαβαίνω. Πάρα πολύ. Αλλάζει όλες τις διπλωματικές σχέσεις. Αφού ο πρωθυπουργός της χώρας δεν μπορεί να πάει σε 127-128 χώρες του πλανήτη αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κάποιες χώρες που μπορεί να πάει, όπως η Ινδία, η Κίνα, το Πακιστάν, η Ρωσία, αλλά η Αμερική που επίσης δεν το έχει υπογράψει, αλλά υπάρχουν και τόσες άλλες χώρες και ήπειροι που δεν μπορεί να πάει. Και φυσικά σημαίνει ότι αν κάνει κάποια λάθος κίνηση μπορεί να συλληφθεί και να πάει στη Χάγη σε δημοδέσμιους. Κύριε Τσιλώνη, εγώ χαίρομαι γιατί τα λέτε πρώτα σε αυτή την εκπομπή. Τα είχαμε πει αυτά και τώρα επιβεβαιώνεστε. Σας εύχομαι σε εσάς και στην οικογένειά σας καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, εμείς θα αποχαιρετιστούμε. Βεβαίως θα ακολουθήσει η συνέντευξή μου με τον Δημοσθένη Σαριγιάννη, τον γνωστό καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής, πρόεδρο και διευθυντή του ΕΙΕ, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Νομίζω ότι είναι πολύ, με πολλές ειδήσεις γι' αυτό και θα τη μεταδώσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μετά το Πάσχα. Στις 4 την Τετάρτη θα είμαστε εδώ, μετά την Τρίτη που έχει κηρυχθεί αργία. Θέλω να ευχηθώ σε όλους προσωπικά, στον καθένα σας, μεμονωμένα και σε εσάς και στους αγαπημένους και στις οικογένειές σας, χαρά, φως παντού στη ζωή σας, να φύγουν όλες οι σκιές, όλες οι μαυρίλες, όλα τα δύσκολα, αν είναι δυνατόν. Στις ευχές μας πρέπει να είμαστε γενναιόδοροι, κυρίες και κύριοι. Δεν θα κρατήσουμε να κάνουμε, άντε, ας έχουμε μόνο υγεία. Όχι. Και υγεία να έχετε, και λεφτά να έχετε, και ευημερία να έχετε, και έρωτα να έχετε, και καψούρα να έχετε, και αγάπη να έχετε, και παιδιά να έχετε, και γκόνια να έχετε, και όλοι να είναι πάρα πολύ καλά. Όλα θα σας τα ευχηθώ, δεν κατάλαβα δηλαδή, και στην ευχή μου θα βάλω μέτρο, όχι. Και όλες αυτές τις ευχές από όλη εδώ την οικογένεια της Βεργίνα Τηλεόρασης, από το Φώτη τον Κινέζο που είναι ο σύμμαχός μου καθημερινά και ο πρώτος συνεργάτης μου εδώ, από τη Θεοδόρα την Απότα, από όλους τους δημοσιογράφους, τον Βασίλη Παναγιωτίδη, τον Γιάννη Γετίμη, τον Δημήτρη τον Μενεξέ, τον Νίκο που δεν θυμάμαι το επίθετό του στο μοντάζ, τον Θοδωρή Αδάμο. Από όλους μας ευχές για καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Αγάπη στις καρδιές μας, κυρίες και κύριοι. Γεια σας.